Είναι γεγονός ότι στα Αφρικά όλοι, ανεξαρτήτως κλάδι, δέχονται απανοτά πλήγματα και δίνουν κυριολεκτικά τη μάχη της επιβίωσης, καθώς οι απολύσεις στις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο και τα λουκέτα στην αγορά είναι ασταμάτητα. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο εμφανίζεται ένα ακόμη πολύ μεγάλο πρόβλημα, αυτό των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του αντιπροέδρου του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, του κ. Μιχάλη Μαντέλα. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές γύρω στο 29-30% από τους πόρους που έρχονται μέχρι τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα συμβούν τρελά και παραβά πράγματα στα Τρίκαλα και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο μόνος τομέας ο οποίος παράγει κοινωνικό έργο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει περικοπή 30%, ότι όλες οι δομές, τα ΚΑΠΗ, τα ΚΔΑΠ, οι παιδικοί σταθμοί κτλ. Δεν θα λειτουργούν. Δεν θα υπάρχουν χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι για τον εργαζόμενο και ειδικά για την εργαζόμενη γυναίκα, αυτό θα είναι τραγικό, γιατί μια γυναίκα που έχει 2-3 παιδιά και δεν έχει που να τα αφήσει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να χάσει και τη δουλειά της. Άρα και λοιπόν πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να δοθούν τα χρήματα αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι η μόνη που παράγει κοινωνικό έργο αυτή τη στιγμή.